ο κύριος Λαβρέτζος έχει ασχοληθεί διεξοδικά, έχει γράψει βιβλίο, σας θυμίζω, τη σιωπηρή άλωση, το δημογραφικό και το μεταναστευτικό πρόβλημα της Ελλάδας, και είπα σήμερα να τα πούμε λίγο και αναλυτικά, αλλά να κάνουμε και κάποιες παρατηρήσεις. Καλημέρα κύριε Λαβρέτζο. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και καλημέρα στους φίλους που μας ακούνε. Να ξεκινήσω με αυτή την πρώτη παρατήρηση. Πέρα από κάποια προεκλογικά τρίκ των κομμάτων όλων, συζήτηση σε βάθος για το δημογραφικό δεν γίνεται για την ώρα. Όχι μόνο για την ώρα, αλλά σε όλη αυτή την περίοδο που έχουμε διανύσει με την τελευταία τετραετία, δεν έχει γίνει καμία από τις ουσίες συζήτηση και δεν υπάρχει κάποια πολιτική που να είναι ανάλογη με το μέγεθος και τη σοβαρότητα του προβλήματος. Μάλιστα. Τώρα θέλω να ξεκινήσουμε με τις γενικές και μετά να πάμε με τις ειδικές παρατήρησεις αυτών των ανακοινώσεων. Εγώ θέλω να δούμε λιγάκι έτσι τα βασικά, τις αδρές γραμμές, τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων, τα οποία βέβαια δεν αλλάζουν τη συνολική εικόνα που έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Θα έλεγα λοιπόν, αν μπορούσα να μιλήσω με τίτλους, έχουμε πρώτον μία δημογραφική κατάρρευση σε όλη την περιφέρεια του υπηρετικού κορμού. Μιλάω όχι μόνο για τους παραμεθόριους νομούς, αλλά και για νομούς που βρίσκονται στο κέντρο της χώρας, Βιωτία, Ευθιώτιδα. Παράλληλα έχουμε μια σχετική διατήρηση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα δύο αστικά κέντρα που έχει η Ελλάδα, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Έχουμε μια διατήρηση του πληθυσμού στην Κρήτη, σχεδόν αμετάβλητη είναι η Κρήτη, και έχουμε κάποια αύξηση στα νησιά του Αιγαίου. Μια αύξηση που είναι περίπου γύρω στις 50.000 σε αρκετά νησιά των Κυκλάδων και του Ανατολικού Αιγαίου. Ενώ από την άλλη μεριά έχουμε μια, όπως είπα και προηγουμένως, μια συντριπτική εικόνα στον υπηρετικό κορμό. Εγώ θα σας πω έτσι ενδεικτικά μερικά νούμερα, αν και θα είμαι πολύ συγκρατημένος, γιατί ξέρετε από το ραδιόφωνο αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο. Θα σας πω ότι έχουμε, ας πούμε, για πρωταθλητή τον Ομό Γρεβενών, ο οποίος έχει μια μείωση πληθυσμού στη δεκαετία μείον 16,3%. Αυτές είναι απώλειες πολέμου. Και μιλάμε μόνο για τη δεκαετία που πέρασε. Δηλαδή τα Γρεβενά είναι ο πιο ραγδαία πτωτικός, πτωτική περιφερειακή ενότητα, πήγα να πω νομός, αλλά έχει αλλάξει. Ναι, αλλά βέβαια δεν είναι μόνο τα Γρεβενά. Εγώ θα σας πω τον επόμενο νομό, ο οποίος έχει και ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, γιατί έχει μια μεγάλη πολιτική οικογένεια εκεί. Είναι ο νομός Σερών, μείον 14,2%. Τα νούμερα, αν τα βάλει κάτω κανείς, είναι πραγματικά καταθλιπτικά και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς αυτά δεν συζητούνται και δεν αποτελούν πρώτο θέμα και της πολιτικής αλλά και γενικά της δημόσιας συζήτησης. Μισό λεπτό κύριε Λαβρέτζο, αν αυτές η περιφέρεια, όπως είπατε, σε όλο τον υπηρετικό κορμό έχει μείωση πλην των μεγάλων αστικών κέντρων, άρα στην ουσία μας λέτε ότι εξακολουθεί να ισχύει ένα ρεύμα μέγα αστιφιλίας. Πάνε δηλαδή Αττική και Θεσσαλονίκη, αυτό καταλαβαίνω. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Αυτό το ρεύμα βεβαίως φυγής από την περιφέρεια είναι ένα φαινόμενο που ισχύει σχεδόν σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο. Είμαστε λοιπόν στη φάση που τελειώνει αυτό το ρεύμα, γιατί πλέον αυτοί οι πληθυσμοί εξαντλούνται δημογραφικά. Κυρίως έχουμε να κάνουμε με μεγάλους μέσους όρους ηλικίας, με υπερήλικες ας πούμε, που έχουν απομείνει σε μερικά χωριά που σε λίγα χρόνια θα σβήσουν. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό, εντάξει, είναι ένα φαινόμενο που είναι παγκόσμιο. Δεν μπορεί να αποφύγει ορισμένα πράγματα. Θα πω όμως ότι δεν υπάρχει κάποια μέρημνα και κάποιο αναπτυξιακό σχέδιο για την περιφέρεια διαχρονικά για να συγκρατήσει σε τοπικά αστικά κέντρα τους πληθυσμούς αυτούς. Γιατί η Ελλάδα, αν το βάλουμε από αυτή την οπτική γωνία, είναι ίσως η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει το 40% του πληθυσμού της σε δύο αστικά κέντρα. Και αν βάλουμε και την ευρύτερη περιφέρεια Αττικής, το 45% του πληθυσμού ζει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν έχει τέτοια κατανομή. Ξαναλέω, ναι, το φαινόμενο της αστικοποίησης είναι χαρακτηριστικό του δυτικού κόσμου, αλλά όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μια σχετικά ζωντανή ύπαιθρο. Και ο τρόπος ανάσχεσης αυτού του φαινομένου είναι η δημιουργία τοπικών πόλεων αστικών κέντρων ή και δορυφορικών αστικών κέντρων που θα συγκρατήσουν τους πληθυσμούς της υπαίθρου οι οποίοι φεύγουν να εγκαταλείπουν τα χωριά.
Τι γίνεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη? Εκεί πραγματικά τα δεδομένα είναι πολύ ανησυχητικά. Εγώ θα πω, τα έχω επισημάνει 10 χρόνια πριν, στο άλλο βιβλίο που έχω γράψει για τη Θράκη, Θράκη στο Μετέχμιο, και πραγματικά περίμενα την απογραφή για να δω πώς θα εξελιχθεί. Εγώ είχα επισημάνει ότι στη Θράκη έχουμε διαχρονικά τα προηγούμενα 30 χρόνια μία μείωση των πληθυσμών της υπαίθρου και ειδικά των χριστιανικών πληθυσμών, η οποία βεβαίως είναι φαινόμενο της υπογεννητικότητας αλλά και της αστιφιλίας. Μέχρι τώρα τα αστικά κέντρα της Θράκης ήταν σε κάποια σχετική άνοδο, ας πούμε όπως η Αλεξανδρούπολη, αλλά επειδή ακριβώς όπως είπα και πριν έχουμε μια εξάντληση δημογραφική πλέον, η ύπαιθρος δεν μπορεί πια να τροφοδοτήσει τα αστικά κέντρα, πλέον βλέπουμε κάμψη και στην Αλεξανδρούπολη, έχει μια μικρή μείωση. Εάν δούμε τώρα τις περιοχές στον Βόρειο και Κεντρικό Εύρο, οι οποίες στις προηγούμενες απογραφές από το 1981 μέχρι το 2011 παρουσίαζαν μια αμέση μείωση πληθυσμού 45%, τα ποσά τώρα, τα μεγέθη τώρα εξακολουθούν να είναι συντριπτικά. Σας αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε στο Δημοτικό, το Δήμο Δημοτίχου, μείον 18%. Στο Βόρειο Εύρο, στη Βίσα, μείον 33%. Στην ενότητα Τριγώνου, που είναι οι βόρειες περιοχές του Εύρου, μείον 33%. Ακόμα και το ιστορικό Σουφλί έχει μείον 22% στη δεκαετία αυτό. Άρα, αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι μεγέθη τα οποία θα έπρεπε να είχαν δημιουργήσει συναγερμό. Και ξαναλέω, και δεν το λέω για να παρουσιάσω τη δουλειά μου, αλλά γιατί είναι γραπτά αυτά που έχω παρουσιάσει πριν 10 χρόνια. Και δεν έχει γίνει ουσιαστικά τίποτα. Τώρα θα έχουμε, από ό,τι ξέρω, και τον Πρωθυπουργό να είναι υποψήφιος στο νομό Εύρου. Αλλά δεν νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει κάτι ουσιαστικό για τη Θράκη. Και το ερώτημα βεβαίως είναι πώς διατηρείς μια συνοριογραμμή με μια τόσο φθήνουσα δημογραφία. Επίσης στη Θράκη θα επισημάνω το εξής. Επειδή υπάρχει διαφορετική συμπεριφορά των μουσουλμανικών και των χριστιανικών πληθυσμών, δηλαδή οι χριστιανικοί πληθυσμοί σειραίουν προς τα αστικά κέντρα ή φεύγουν από την περιοχή, αντιθέτως οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί της Θράκης, επειδή έχουν κυρίως τις γυναίκες χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο και κυρίως είναι πιο δεμένοι με τις αγροτικές ασχολίες, δεν παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό εγκατάλειψης των αγροτικών περιοχών. Οδεύουμε λοιπόν στον νομό Ξάνθης και στον νομό Ροδόπης προς μια κατάσταση όπου θα έχουμε σχετικά συμπαγείς μουσουλμανικούς πληθυσμούς στην ύπαιθρο και μεικτά αστικά κέντρα. Παρ' όλα αυτά, η Ξάνθη είναι μέσα στις 24 περιφερειακές ενότητες που εμφανίζει αύξηση πληθυσμού. Η Ξάνθη. Αρκετά χρόνια, όχι τώρα. Φέτος εμφανίζει μια μικρή μείωση. Μάλιστα. Ο νομός συνολικά έχει μείον 2,7%. Ναι, ναι. Η πόλη της Ξάνθης έχει μια μικρή αύξηση. Έχει μια μικρή αύξηση για την πόλη, μισά και εγώ. Ναι. Να πω ότι στις πόλεις που εμφανίζουν μια αύξηση είναι η Ξάνθη, τα Γιάννενα, η Λάρισα, η Χαλκίδα, η Ζάκυνθος, το Αργοστόλι, η Πάτρα, η Καλαμάτα, ο Πειραιάς, η Μυτιλίνη, η Καρία, η Κάλυμνος, η Κάρπαθος, η Κόη, η Μήλος, η Μύκονος, η Νάξος και οι Μικρές Κυκλάδες, Πάρος, Ρόδος, Τίνος, Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος, Ρέθυμνο και Χανιά. Οι πόλεις, το διευκρινίζω, όχι η ύπαιθρος. Αυτές είναι οι περιοχές που, εν πάση περιπτώσει, η αστικοποίηση φαίνεται ότι απέδωσε σε γεννήσεις, να το πω έτσι. Και φυσικά το κριτήριο είναι η γυναίκα εδώ πάντα, έτσι. Το κριτήριο είναι προφανώς η γυναίκα πάντα, γιατί αυτή είναι η βάση της αναπαραγωγής. Και πάντα μιλάμε, αφού μου το πάτε εκεί, πάντα μιλάμε με τον αριθμό παιδιών που γεννάει κάθε γυναίκα κατά μέσον όρο. Μάλιστα. Έχουμε πει πολλές φορές στις συζητήσεις μας ότι πρέπει να γεννάει δύο παιδιά. Τονίζω εδώ ότι είμαστε σε μια περίοδο που οδεύουμε πλέον πάνω από 20% των γυναικών θα φτάσουν σε τελική ατεκνία. Και αντιλαμβάνεστε πόσο είναι το βάρος που πρέπει να σηκώσουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή, οι υπόλοιποι που κάνουν παιδιά πρέπει να γεννήσουν γύρω στα 2,7 παιδιά. Για να διατηρηθεί ο πληθυσμός. Λέει εδώ ο φίλος ο Αργύρης από την Αλεξανδρούπολη. Για το δημογραφικό πρόβλημα μεγαλύτερη επιρροή είναι η υπογεννητικότητα ή ότι φεύγουν οι νέοι μας στο εξωτερικό ή σε άλλες περιοχές. Ο Βόρειος Εύρος νομίζω είναι η χειρότερη κατάσταση, ειδικά λόγω και της έκτασης του νομού, τεράστιες αποστάσεις, Αλεξανδρούπολη, Μερίζια, Τρίγωνο κλπ. Όταν κλείνει το φαρμακείο και το προπό στο χωριό, σε λίγο καιρό τελειώνουν όλα, λέει ο Αργύρης από την Αλεξανδρούπολη. Είναι ένα ερώτημα όμως αυτό.
είναι θέμα υπογεννητικότητας ή ότι φεύγουν νέοι άνθρωποι που είναι και σε ηλικία παραγωγική στο εξωτερικό? Κοιτάξτε, πρέπει να καθορίσουμε ποιο είναι το αίτιο και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε ποιο είναι σε αδρές γραμμές το αίτιο, είναι η υπογεννητικότητα και είναι η φυγή. Η φυγή σε δύο επίπεδα. Πρώτον, η φυγή από την Ήπαθρο και η συγκέντρωση στα αστικά κέντρα, όπου εκεί δεν θα βρουν τις ευκαιρίες ή την εργασία που επιθυμούν και θα φτάσουν στο σημείο ή να μετακινηθούν προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή να φύγουν στο εξωτερικό. Άρα έχουμε λοιπόν δύο ουσιαστικά λόγους που συμβάλλουν σε αυτή την κατάρρευση. Αλλά αν πάμε πιο πίσω να δούμε τα αληθινά αίτια, είναι ότι οι τόποι αυτοί, αν και πλούσιοι, αν και περιοχές οι οποίες είναι εξαιρετικά πρικισμένες, δεν μπορούν να συγκρατήσουν τους τοπικούς πληθυσμούς, γιατί δεν υπάρχει μια εθνική περιφερειακή πολιτική, όχι τώρα, επί δεκαετίες. Mm-hmm. Και ενδεικτικά αναφέρω κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το έχω καταθέσει γραπτό, σας λέω, 10 χρόνια. Έχω πει ότι ποιο το νόημα να ζητάμε να εισπράξουν ΦΠΑ είτε για τη βενζίνη είτε για τις αγορές στις περιοχές της Ορεστιάδας, μια και μιλάμε τώρα για τον Εύρο, όταν όλοι ξέρουμε ότι το μεσημέρι της Παρασκευής περνάνε απέναντι στην Ανδριανούπολη για να ψωνίσουν. Και αυτό δεν συμβαίνει βεβαίως μόνο στο Βόρειο Εύρο, συμβαίνει και στις άλλες παραμεθόριες περιοχές. Τελικά δηλαδή η υψηλή φορολογία και το υψηλό επίπεδο ΦΠΑ δεν συνεισφέρουν στα δημοσιονομικά του ελληνικού κράτους, αλλά των γειτονικών χωρών. Έτσι λοιπόν έχουμε λεφτά που είναι χαμένα, έχουν φύγει για μας, έχουν χαθεί, και μία μείωση των συντελεστών ΦΠΑ και φορολογίας για την παραμεθόριο μόνο όφελος θα μπορούσε να προσφέρει. Να λοιπόν, πώς έτσι απαντάτε σε όσους λένε ότι διατηρούμε το ΦΠΑ υψηλά, γιατί αν το κάνουμε οι μόνοι ωφελημένοι τελικώς θα είναι οι πλούσιοι? Απαντάτε εδώ τώρα. Λέτε ότι φεύγει, ο κόσμος φεύγει, και αυτή είναι η αλήθεια. Πάει απέναντι να φουλάρει, πάει απέναντι να ψωνίσει. Αυτό είναι κοινό μυστικό τώρα, δεν το ανακαλύπτουμε εμείς. Σωστά. Υπάρχει κάτι άλλο που σας κάνει εντύπωση στα γενικά στοιχεία, γιατί θα πάμε στα ειδικότερα, αλλά υπάρχει κάτι άλλο? Κοιτάξτε, η εικόνα, όπως είπα, είναι τρία βασικά σημεία. Είναι η κατάρρευση της περιφέρειας του υπηρετικού κορμού, και τόνισα προηγουμένως ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τους μεθόριους παραμεθόριους νομούς. Δηλαδή, αν πάρουμε όλη τη ζώνη από τον Εύρο μέχρι την Καστοριά, θα δείτε ποσοστά που κυμαίνονται, με ξέρεις την Ξάνθη, θα δείτε ποσοστά που κυμαίνονται από μείον 7 ως μείον 14. Mm-hmm. Όλοι οι νομοί. Πέλα, Κυλκή, Σέρες, Δράμα, Φλόρινα, Καστοριά, όλοι αυτοί οι νομοί. Όμως αυτή η εικόνα υπάρχει και στο κέντρο του υπηρετικού κορμού. Υπάρχουν νομοί όπως η Βιωτία με μείον 10%, η Αρκαδία με μείον 10,5%, η Φθιώτιδα με μείον 12,9%. Άρα λοιπόν έχουμε την εξάντληση μιας υπαίθρου εγκαταλελειμμένης επί δεκαετίες, χωρίς αναπτυξιακό σχέδιο, έχοντας απομείνει με υπερήλικες πληθυσμούς. Ως τώρα αυτή η υπαίθρος τροφοδοτούσε τα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα να μην φαίνεται τόσο υπογεννητικότητα στα αστικά κέντρα. Τώρα όμως έχουν αρχίσει πλέον και πολλές επαρχιακές πρωτεύουσες και κάμπτωτε. Παρουσιάζουν μειώσει πληθυσμού που μπορεί να τη δει κανείς από την Καβάλα με μείον 7% και πολλές άλλες που μπορώ να αναφέρω. Εσείς λέτε χωρίς αναπτυξιακό σχέδιο, είναι αυτά που διαχρονικά οι κυβερνήσεις και τα κόμματα έχουν, τα σχέδια ανάπτυξης στην περιφέρεια. Αλλά εδώ τι αποτυπώνεται? Όμως ο μαγνήτης είναι κατά βάση τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Και δεν λέω Αθήνα, λέω Λεκανοπέδιο Αττικής και λέω και επίσης τη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι συγκεντρωμένο το 45% του πληθυσμού της Ελλάδος, που είναι για μένα ένα δείγμα παθογένειας αυτό. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει συγκέντρωση πληθυσμού. Αν δείτε, η Γερμανία έχει και αυτή, είναι μια χώρα με υψηλό ποσοστό αστικοποίησης, αλλά έχει πάρα πολλές μεγάλες πόλεις. Είναι κατανεμημένος ο πληθυσμός της. Εδώ έχουμε επαρχιακές πρωτεύουσες που είναι σε μια φθήνουσα πορεία. Λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, κύριε Λαβρέτζο, στο Ισραήλ ο στόχος είναι 4 παιδιά. Γι' αυτό και δεν κυκλοφορούν, προσέξτε τι μου λέει εδώ, smart διθέσια. Όμως οι φοροαπαλλαγές είναι τεράστιες, καθώς και άλλα κίνητρα για δουλειά. Και επίσης λέει το ερώτημά μου, σε αυτή την καταγραφή των στοιχείων μιλάμε ότι όλοι αυτοί είναι Έλληνες πολιτές? Προσέξτε τώρα, εδώ μιλάμε για επίσημα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού. Δηλαδή άτομα τα οποία δηλώνουν μόνιμα ότι διαμένουν στις περιοχές που καταγράφηκαν. Μάλιστα. Αυτό είναι η διαφορά του μόνιμου από το νόμιμο, πρέπει να πω. Ο νόμιμος είναι αυτός που είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια, και εκεί κανείς μπορεί ίσως να εντοπίσει περισσότερο πολίτες που έχουν την ταυτότητα του Έλληνα. Δεν ξέρω τι καταγωγή μπορεί να έχουν, αλλά στον νόμιμο πληθυσμό μπορεί να εντοπίσει. Οι διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες μεταξύ των μετρήσεων αυτών.
Σαφώς και υπάρχει ένα ποσοστό αλλοδαπών που με τον καιρό έχει αποκτήσει την ελληνική υπηκότητα. Εμείς εδώ καταγράφουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και μάλιστα εγώ δεν μπορώ να κάνω άλλη ανάλυση παρά μόνο να πάρω τα στοιχεία της Ελστάτ. Σωστά. Άλλος φίλος ρωτάει, ο φίλος ο Γρηγόρης, έχετε μια εξήγηση πώς εμφανίζει αύξηση σε νησιά του Αιγαίου? Θα περίμενε κανείς να έχει μείωση σε νησιά του Αιγαίου, λέει. Κοιτάξτε, στα νησιά του Αιγαίου σε ένα μεγάλο βαθμό βρίσκεται, αν θέλετε, η βαριά βιομηχανία της χώρας, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, που είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός υπό τη μορφή ενοικιαζόμενων δωματίων ή με τη μορφή μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Τα νησιά λοιπόν έχουν συνεχώς μια πολύ σοβαρή οικοδομική δραστηριότητα. Mm. Από πληροφορίες που έχω συλλέξει από διάφορους φίλους και γνωστούς και παράγοντες που έχω σε διάφορες περιοχές, αντιλαμβάνομαι ότι έχουν μετακινηθεί στις περιοχές αυτές κυρίως σε πληθυσμοί εργατικό δυναμικό στον κατασκευαστικό τομέα. Πολλοί από αυτούς είναι αλβανικής καταγωγής. Και αυτό έχει συμβάλει σε μια αύξηση. Επίσης, παράλληλα, αρκετοί νέοι Έλληνες που δεν βρίσκουν δουλειά έχουν μετακινηθεί σε αυτές τις περιοχές όπου μπορούν ευχερέστερα να έχουν μια απασχόληση. Δεν μιλάμε όμως για μεγάλη αύξηση. Δηλαδή, συνολικά, ναι, οριακές στην περιοχή η αύξηση αθρηστικά είναι γύρω στους 50.000. Σε όλη την νησιωτική γκάμα. Σε αυτές τις ζώνες, τις περιοχές που καταγράφουν αύξηση. Και αν θέλετε τη μεγαλύτερη αύξηση που μπορώ να δω ποσοστία την έχει η ΚΟΣ με 11%, η Ρόδος με 8,1% και η Νάξος με 8%. Μάλιστα. Ας πούμε ότι είναι στην αιχμή του δόρατος αυτής της μικρής αύξησης του πληθυσμού. Όμως το γεγονός ότι η περιφέρεια και μάλιστα και ακόμη και περιοχές του κεντρικού κορμού της πυρωτικής Ελλάδας, είπατε για παράδειγμα Στερεά Ελλάδα, Βιωτία, Φθιώτιδα. Και Βρυτανία. Η εικόνα είναι λίγο καλύτερη, πρέπει να πω, στη Θεσσαλία, Λάρισα, Βόλο, Καρδίτσα, Τρίκαλα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν ατροφούν τα αστικά τους κέντρα, δηλαδή Λιβαδιά, Θήβα, Λαμία, Καρπενήσι, πόσο μάλλον ατροφούν τα χωριά τους, ερημών τα χωριά. Αυτό λέμε στην ουσία. Είναι μια διαδικασία ουσιαστικά. Είναι μια ύπαιθρος που φιλορροεί, τροφοδοτεί τα αστικά κέντρα, τα οποία έχουν υπογεννητικότητα. Η υπογεννητικότητα των αστικών κέντρων για ένα διάστημα δεν φαίνεται, γιατί έχουμε αυτή την τροφοδότηση από την ύπαιθρο. Τώρα όμως που εξαντλείται πλέον η ύπαιθρος, έχει μείνει μια ύπαιθρος κυρίως υπερηλίκων, φαίνεται πλέον και το πρόβλημα υπογεννητικότητας που υπάρχει στα αστικά κέντρα. Και αυτό βεβαίως ποικίλει από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας. Θέλω να πω όμως, μια και τα λέμε αυτά, ότι πολλά από τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν πάντοτε, δεν είναι πάντοτε πολύ ακριβά. Μιλάμε για το Βόρειο Εύρο. Θα έρθουμε στα μέτρα, μισό λεπτό. Θέλω να μου πείτε και το εξής, γιατί θέλω να κλείσουμε λίγο με αυτές τις παρατηρήσεις. Μου λέει εδώ ένας φίλος, ο Ηλίας. Εδώ στα στοιχεία προκύπτει, λέει, ότι στις 100 γεννήσεις αντιστοιχούν 135 θάνατοι σε εθνικό επίπεδο και σε κάποιες περιοχές νομών και δήμων και χωριών. Η αναλογία είναι 100 γεννήσεις ακόμη και προς 400 ή 500 θανάτους. Δηλαδή υπάρχουν χωριά ή κομοπόλεις, πόλεις που έχασαν πληθυσμούς, λέει κύριε Λαβρέτζο. Ναι, αυτό δεν είναι περίεργο. Είναι ουσιαστικά η άλλη όψη αυτών που λέμε τώρα. Μιλήσαμε, είπα προηγουμένως, ότι έχουμε στην Ήπεθρο κυρίως μεγάλης ηλικίας πληθυσμούς. Υπάρχουν χωριά τα οποία, μέσα στην πάρδο του χρόνου, άμα τα παρακολουθήσει κανείς, έχουν μειωθεί κατά 80%. Έχουν μείνει με έναν ελάχιστο πληθυσμό υπερηλίκων και που σε λίγα χρόνια θα είναι ακατοίκητα. Άρα λοιπόν είναι λογικό εκεί να έχει πολύ μεγάλη αναλογία θανάτων προς γεννήσεις. Mm-hmm. Μπορούμε να αναφερθούμε, γιατί δεν είναι όλες οι περιπτώσεις χαμένες, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή υπάρχουν μέτρα που θα μπορούσαν να στηριχθούν περιοχές της Ηπέθρου. Και ξαναλέω, το μυστικό εδώ είναι η στήριξη των περιφερειακών αστικών κέντρων. Θα έπρεπε δηλαδή να υπάρχει ένα πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης που να στηρίζει τα τοπικά αστικά κέντρα, τα οποία θα λειτουργούν ως βασικό, ως κόμβος, που με ένα πολύ καλό οδικό δίκτυο θα δίνουν εύκολες προσβάσεις και στα γύρω χωριά, τα οποία θα μπορούν να διατηρήσουν έτσι τη ζωή τους και το ενδιαφέρον τους. Με ρωτάει πολλοί κόσμος, υπάρχει μία γκάμα, μία φαρέτρα μέτρων άμεσα, έμεσα, άμεσης εφαρμογής, μέσω πρόθεσμα, μάκρο πρόθεσμα, που θα μπορούσαν να συζητηθούν, δεν λέμε να συμφωνήσουν όλοι, κάποιος θα πει και κάτι άλλο, αλλά που θα μπορούσαν
να μας βάλουν σε μια τροχιά. Είχατε πει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι στην ουσία το τι συμβαίνει πληθυσμιακά στη Βουλγαρία, που είναι σε πλήρη κατάρρευση, είναι ένας καθρέφτης του τι έρχεται στην Ελλάδα. Ναι, η Βουλγαρία είναι προπομπός δημογραφικός για την Ελλάδα, γιατί ουσιαστικά υπέστη ό,τι και εμείς, μια μεγάλη έξοδο πληθυσμού μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1990, και βεβαίως υποφέρει από την ίδια απογεννητικότητα. Έχει λάβει μέτρα βεβαίως, δεν προσπαθεί να το λύσει με τις μεταναστευτικές ροές. Αντιθέτως, η Βουλγαρία έχει βάλει ένα φράχτη στα σύνορά της για να ελέγχει την παράνομη είσοδο μεταναστών. Αυτοί τον έχουν ολοκληρώσει το φραχτίδι, εμείς το συζητάμε ακόμα. Και παράλληλα ακολουθεί όσο μπορεί μια καλύτερη πολιτική, έχει παρουσιάσει μια κάποια αύξηση του ρυθμού των γεννήσεων, αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό 2 παιδιά ανά γυναίκα. Σίγουρα η απάντηση σε αυτό που με ρωτάτε είναι ότι πάντα για όλα υπάρχουν λύσεις. Εγώ πιστεύω βαθιά ότι ο άνθρωπος αγωνίζεται και βρίσκει λύσεις όταν θέλει. Εδώ όμως έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που δεν φαίνεται να νοιάζεται για το θέμα. Και δεν υπερβάλλω σε αυτό που λέω. Το βλέπετε, το αναφέρατε και στην αρχή της κουβέντας, ότι πάμε σε εκλογές χωρίς να συζητούνται τα μεγάλα ζητήματα της κοινωνίας. Και εδώ, όταν μιλάμε για δημογραφικό, μιλάμε για το κατεξοχήν σοβαρό θέμα της κοινωνίας, και θα σας πω πολύ απλά για τον εξής λόγο. Γιατί τα στοιχεία τα οποία παραθέτω, αν μη τι άλλο, μας λένε ότι η χώρα σε όχι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τώρα, σε 20 με 30 χρόνια το πολύ, δεν θα είναι βιώσιμη. Οι προβολές που κάνει αυτή τη στιγμή ο ΟΗΕ, είναι έρευνα του καλοκαιριού αυτό, ναι, σας λέω, δηλαδή 6 μηνών πίσω περίπου, μας λένε ότι η Ελλάδα του 2050 κατ' εκτίμηση σε 100 εν δυνάμει εργαζόμενους, δηλαδή άτομα ηλικίας 20 ως 64 ετών, θα αντιστοιχούν 80 συνταξιούχοι άνω των 65. Πριν μου πείτε οτιδήποτε, θέλω να σας διαβάσω ένα σώμα παρεμβάσεων ακροατών. Λέει ο Αργύρης από την Αλεξανδρούπολη: επιβεβαιώνω αυτό που είπε ο κύριος Λαβρέτζος, στις αγορές μέσω Ανδριανούπολης, ακόμη και για το καθημερινό ψωμί, και μάλιστα στρατιωτικοί είναι οι καλύτεροι πελάτες τους. Γιατί εμείς που ζούμε από την αγορά, θέλουμε να ανακυκλώνει το χρήμα στους δικούς μας επιχειρηματίες. Λίγη σοβαρότητα δεν θα έβλεπτε, λέει, από τους επαγγελματίες, ακόμη και τους στρατιωτικούς μας. Ο Κούλης λέει από το Southampton: να επισημάνω εδώ ότι δεν πάνε μόνο από τη Θράκη απέναντι για ψώνια και καύσιμα, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη στη Γευγελή για σούπερ μάρκετ και καύσιμα μείον 30%, οδοντιάτρους μείον 50% και τέλος αφορολόγητα τσιγάρα. Άμα τα συνδυάσεις και τα τρία και φουλάρεις εκεί, υπάρχει υπολογισμένο κέρδος τουλάχιστον 100 ευρώ ανά ταξίδι, παρά τα 140 χιλιόμετρα πήγαινε έλα. Αν μπορούσαμε τα 10 δισεκατομμύρια άνθρωποι που υπάρχουν στον πλανήτη να στοιχιστούμε, δεν θα γεμίζαμε την Πελοπόννησο. Έχει μετρηθεί, δεν το λέω έτσι. Αν δείτε την Πελοπόννησο σε μια υδρόγεια, είναι όσο το κεφάλι της Καρφίτσας και όλη εκείνη η υπόλοιπη μπάλα είναι άδεια. Πολύ σωστή η αστιφιλία, η υπερσυγκέντρωση σε συγκεκριμένο χώρο είναι τεράστιο πρόβλημα, όμως είναι δομικό συστατικό του ίδιου του οικονομικού συστήματος παγκοσμίως. Ο Αντώνης μπορεί να μας πει, ο αγαπημένος καλεσμένος σας, ποια είναι η σύγκριση των αριθμών μας με άλλες χώρες. Πρόσφατα μάθαμε ότι η Ινδία ξεπέρασε οριακά το μέγεθος της Κίνας πληθυσμιακά. Η ανησυχία του δημογραφικού αφορά ένα μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Υπήρου, αν όχι το σύνολό του. Ιδίως στο Νότο. Άλλος φίλος λέει εδώ, γράφει: εγώ και η γυναίκα μου δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά λόγω προβλήματος. Ξέρετε πόσα ζευγάρια πάνε σε ιδιωτικά νοσοκομεία που ασχολούνται με εξωσωματική γονιμοποίηση και τι λεφτά χρειάζονται? Είναι μια άλλη παράμετρος αυτή. Και ο φίλος ο Νίκος: συνεπώς, ακόμη και οι περιοχές που παρουσιάζουν αύξηση, αυτή δεν οφείλεται στις γεννήσεις, αλλά σε μετακίνηση πληθυσμού και μάλιστα όχι κυρίως ελληνικού. Άρα το συμπέρασμα είναι πως ακόμη και στις περιοχές που φαίνεται να υπάρχει κάποια οικονομική και πληθυσμιακή δραστηριότητα, συνεχίζουν να έχουν υπογεννητικότητα, που σημαίνει το πρόβλημα βρίσκεται κάπου αλλού. Πού, κατά τον κύριο Λαβρέτζο, στα χαμηλά εισοδήματα και στις γενικότερες συνθήκες αβεβαιότητας, στις κοινωνικές μεταβολές που έχουν συμβεί τα τελευταία 30 χρόνια, όπου προτεραιότητα είναι ο καταναλωτισμός και ο δικαιωματισμός έναντι αξιών όπως η οικογένεια? Τώρα θα μιλήσετε και θα πείτε και τις προτάσεις. Απαντήστε. Μάλλον θα θέλω μια εκπομπή για να τα απαντήσω όλα αυτά. Λοιπόν, μερικά, πραγματικά θα προσπαθήσω όσο μπορώ, και αν θέλετε θυμίστε μου αν κάτι ξεχάσω. Καταρχάς θα μιλήσω λίγο για την εξωσωματική. Αυτή είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι λόγω του δυτικού τρόπου ζωής είμαστε σε μια περίοδο που η μέση ηλικία τεκνογωνίας στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλή, είναι 32 έτη. Η γυναίκα δηλαδή φτάνει κατά μέσο όρο στα 32 για να κάνει παιδί.
Γι' αυτό και της είναι και πολύ δύσκολο μετά να κάνει δεύτερο παιδί, επειδή μετά τα 35 η γονιμότητα αυτή είναι εκθετικά. Αυτό έχει οδηγήσει πάρα πολλούς στην προσπάθεια να κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση. Είναι θεμητό, είναι μια τάση της εποχής, το αντιλαμβάνομαι. Εδώ θα σας πω ότι το Ισραήλ έχει ειδική πολιτική και αν δεν κάνω λάθος δίνει πολύ μεγάλο αριθμό, δεν ξέρω αν δίνει όλες τις προσπάθειες δωρεάν, υπό προϋποθέσεις βέβαια, αλλά στηρίζει την προσπάθεια των ανθρώπων με εξωσωματική γονιμοποίηση να αποκτήσουν παιδιά. Είναι ένα μέρος της πολιτικής που ασκεί το Ισραήλ. Τώρα, το άλλο το οποίο σημείωσα για το πρόβλημα, πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα, το δημογραφικό δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Είναι μία δέσμη προβλημάτων, το οποίο εμφανίζεται συνολικά ως ένα βαρύ σύμπτωμα. Έχει να κάνει και με την ανεπάρκεια του πολιτικού συστήματος και την αδιαφορία του, αν θέλετε, ή και την αδυναμία του πολιτικού συστήματος να σχεδιάσει μακροπρόθεσμα το μέλλον της χώρας, αλλά έχει ευθύνες οπωσδήποτε και η κοινωνία. Η κοινωνία που έχει αφενός ανοιχθεί ένα τέτοιο πολιτικό σύστημα που τώρα πάει σε εκλογές και δεν συζητάει τίποτα για όλα αυτά, αλλά και από την άλλη μεριά ότι έχει αφαιθεί η κοινωνία να πέσει σε αυτά τα νέα πρότυπα ζωής, του ατομισμού, της μοναχικότητας, της αποφυγής ανάληψης ευθυνών. Και νομίζω ότι όσοι το κάνουν αυτό, δικαιωμάτως είναι βέβαια, χάνουν την ομορφιά της οικογένειας. Γιατί η οικογένεια και η ευθύνη είναι κάτι πολύ ωραίο πράγμα. Άρα σίγουρα είναι θέμα συστήματος αξιών και αν δεν φροντίσουμε κάτι γι' αυτό θα πάμε χαμένοι. Και εδώ αν θέλετε μια και τα λέμε έτσι λίγο όσο μπορούμε πιο γρήγορα, ένα από τα μέτρα που έχω προτείνει είναι ότι η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να κάνει μια εκστρατεία ενημέρωσης τηλεοπτική. Στις σκανδιναβικές χώρες το κάνουν αυτό, υπάρχουν διαφημιστικά σποτάκια. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο δεν κοστίζει πολύ, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα μας έδινε πρόσθετες γεννήσεις. Αυτή τη στιγμή στη χώρα γεννιούνται λιγότερα από 85.000 παιδιά, πηγαίνουμε προς 80.000 παιδιά κάθε χρόνο. Η πολιτεία πήρε ένα μέτρο, έδωσε 2.000 ευρώ ανά παιδί. Εντάξει, δεν είναι αρνητικό. Αν θέλει να ενισχύσει τους γονείς, θεμητό. Αλλά αυτό το μέτρο δεν πρόκειται να αυξήσει τις γεννήσεις, σας το λέω. Είναι εκτός του πλαισίου λύσεως του δημογραφικού. Δηλαδή πληρώνεις 80.000 γεννήσεις με 2.000, δηλαδή 160 εκατομμύρια, για να κερδίσεις ελάχιστες ή καθόλου γεννήσεις. Μάλιστα. Λέει εδώ άλλος φίλος, δεν θα ήταν μια κίνηση ουσίας, ο φίλος ο Βασίλης το λέει, να αποκεντρώσουν τα υπουργεία που ήταν και ένα παλιό σχέδιο, ή μήπως εδώ το σχέδιο είναι ανάποδα, να κάνουμε υδροκέφαλες πόλεις για να μπορούμε να τις κάνουμε και πόλεις των 15 λεπτών. Κοιτάξτε να δείτε, μια και λέμε τώρα για λύσεις και σχετίζεται με αυτό, λέγαμε και για τη Θράκη κλπ. Είχα τη συζήτηση αυτή που κάνω μαζί σας, την κάνω και με άλλα ραδιόφωνα τοπικά. Και πολύ καλά το κάνετε. Πρέπει να σας πω ότι πολλοί ακροατές μου λένε μπράβο του, συνεχίζει σαν Δο Κιχώτης, μοναχικός καβαλάρης, αλλά συνεχίζει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο κύριος Λαβρέτζο. Δεν πειράζει. Εγώ θα το κάνω αυτό. Οργανώνω όσο μπορώ αφιερώματα για το δημογραφικό και αισθάνομαι καλά που το προσπαθώ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είχαμε μια κουβέντα σχετικά με τη Ροδόπη, ας πούμε, με κάποια χωριά, ένα κεφαλοχώρι που είναι η Γρατινή, που είναι κοντά στην Κομωτινή και το οποίο ακολουθεί μια αυθύνουσα πορεία τελευταία 40 χρόνια. Έχει φτάσει λοιπόν να έχει ένα πληθυσμό γύρω στους 250 μεγάλης κατά κύριο λόγο ηλικίας κατοίκους. Και ένα πρόβλημα που έχουν ότι έχουν έναν απέσιο δρόμο που αν τον βελτίωναν θα είχε την απόσταση Γρατινή-Κομωτινή γύρω στα 10 με 12 λεπτά. Άρα θα μπορούσε να μένει στη Γρατινή και να εργάζεται στην Κομωτινή, λέω. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι όλες οι λύσεις ακριβές. Πρώτον, δεν είναι μία η λύση. Χρειάζεται μία δέσμη παρεμβάσεων, δηλαδή ένα μάτι που πονάει για όλα αυτά και αγαπάει το θέμα, πρέπει να ασχοληθεί σε ένα πολυεπίπεδο τρόπο και να βρει λύσεις γρήγορες, γιατί υπάρχουν και γρήγορες νίκες που πρέπει να επιδιώξουμε, να μεταφερθούν σε πρώτη φάση στην. Το έχω προτείνει χρόνια αυτό που λέω τώρα. Εκτός από τη μείωση του ΦΠΑ και του φόρου στις παραμεθόριες περιοχές, έχω προτείνει ότι πρέπει να μεταφερθούν κάποιες δημόσιες υπηρεσίες, ειδικά στην περιοχή του Εύρου, για να υπάρξει νέος πληθυσμός εκεί. Νεαρά άτομα, τα οποία θα σχηματίσουν οικογένειες, θα γνωριστούν και θα σχηματίσουν τοπικά οικογένειες. Και από εκεί και πέρα βεβαίως πρέπει να υπάρξει ένα οργανωμένο αναπτυξιακό σχέδιο της περιφέρειας, ώστε και υπάρχουν πλέον νέοι τρόποι, υπάρχουν οι πρότυποι οικισμοί, υπάρχει αγροτοτουρισμός, υπάρχει εξ αποστάσεως εργασία, υπάρχουν χίλια δυο πράγματα που μπορεί να σκεφτεί κανείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ελλάδα δύο από τις πιο φτωχές, αν όχι τις πιο φτωχές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η Ήπειρος και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Γιατί το ελληνικό κράτος δεν έχει εκπονήσει ένα σχέδιο και να ζητήσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Να πω μια άλλη περιφέρεια, η Δυτική Μακεδονία.
έχει το ρεκόρ μείωσης, μείον 10% συνολικά ως περιφέρεια. Είδαμε προηγουμένως τα Γρεβενά είναι ο αρνητικός πρωταθλητής. Αντίστοιχα η Φλόρινα είναι με μείον 13%. Τι κάνανε για τη Δυτική Μακεδονία? Αποφασίσανε να κλείσουν τις μονάδες λιγνητικής παραγωγής για να έχουμε πράσινη ανάπτυξη. Την ίδια ώρα που η Γερμανία έχει, εδώ και χρόνια, όχι τώρα με την ενεργειακή κρίση, έχει κρατήσει για τον εαυτό της το δικαίωμα του λιγνίτη μέχρι το 2038. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα που όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται για το δημογραφικό, αλλά έχει τελείως άλλες προτεραιότητες. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Κούλης. Μην ασχολείστε, λέει, με τους στρατιωτικούς και αφήστε τους ήσυχους. Υποφέρουν για να τα φέρουν πέρα με γυναίκα και παιδιά. Σωστό είναι αυτό που λέει. Δεν πάνε απέναντι γιατί είναι λαμόγια, αλλά γιατί υποφέρουν πραγματικά. Δεν είπε κανείς ότι είναι λαμόγια. Ναι, ναι. Μια κατάσταση περιγράψαμε εδώ. Λέει άλλος φίλος ο Φώτης. Πρέπει να κοιτάμε και πίσω από την εικόνα της οθόνης. Είδα, λέει, ότι το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου έχει ως προμετωπίδα το εξής σποτ. Κοιτάμε και πίσω από την εικόνα της οθόνης. Δείχνει ως παράδειγμα το Βέλγιο που έχει 150 δις εξαγωγές από αγροκτηνοτροφικά. Έτσι να γίνουμε, λέει. Κοιτάω λοιπόν τα στατιστικά του Βελγίου, δεν έχει 150 δις, έχει περίπου στα 50 δις, αλλά είναι όντως υψηλό σε σχέση με τα 7 δις της Ελλάδας. Όμως, αν δείτε προσεκτικά, το Βέλγιο έχει μόλις 1% στα αγροτικά, το υπόλοιπο 99% είναι κρέας. Ερώτημα, πώς τα ταΐζουν? Στις πιο δίπλα εξαγωγές και παραγωγές του Βελγίου βλέπετε πως είναι πρωτοπόρο το Βέλγιο σε παραγωγή σε ορμόνες με τεράστια ποσά. Δηλαδή τέρμα το χωράφι. Θα έχω βιομηχανία κρέατος στο Παγκράτη, θα έχω δίπλα και το σούπερ μάρκετ, δεν θα μιλάμε για στη φιλία μόνο σε 5 χρόνια, αλλά για Mad Max καταστάσεις. Έχουμε, λέει, εκτροχιαστεί. Από την επικέντρωση των Υπουργείων, λέει ο Νίκος, δεν θα ήταν ακόμη καλύτερο να δώσει τον κόσμο που θέλει να εγκαταλείψει την κόλαση των πόλεων κίνητρα να μετακομίσουν σε παραμεθόριες περιοχές. Αυτό είναι κάτι που μπορεί εύκολα να γίνει και έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Ο Θάνος. Καλημέρα κύριε Λαβρετζό. Αν χρειάζομαι και 200 ευρώ το μήνα στις μετακινήσεις από και προς τη δουλειά, τότε καλύτερα να μείνω πιο κοντά και ας πληρώνω λίγο ακριβότερα. Και Σπύρος, μην ξεχνάμε ότι γίνεται χαμός και με τις αποβολές στις γυναίκες. Πείτε μου λοιπόν, κύριε. Ναι, ναι, ναι. Πείτε μου, κύριε Λαβρέτζο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί εδώ βλέπετε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται, προβληματίζεται. Υπάρχουν. Μερικά ακούγονται. Υπάρχουν μερικά άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Κοιτάξτε, εγώ προσπαθώ αυτό το θέμα να το βάλω σε μια λογική σειρά και να το δούμε από πάνω προς τα κάτω. Υπάρχουν όμως και άμεσα μέτρα. Ήδη σας είπα μερικά για την τόνωση των παραμεθόριων περιοχών. Εγώ έχω προτείνει και ένα μέτρο το οποίο είναι αντιδημοφιλές, αλλά θα το πω. Πάρτε για παράδειγμα έναν άνθρωπο που έχει 4 παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος προσφέρει στην κοινωνία αύριο 4 πολίτες, 4 φορολογούμενους, θα πληρώνουν εισφορές, θα πάνε στρατό, ίσως οι 2 από αυτούς κλπ. Αυτός λοιπόν προσφέρει. Ένας άλλος που δεν κάνει, και κάνω την διάκριση εδώ, δεν μιλάμε για αυτόν που δεν μπορεί, αυτός πρέπει να τον ξεχωρίσουμε για κάποιους λόγους βιολογικούς, αυτόν που δεν θέλει. Δικαίωμά του είναι να μην θέλει να κάνει παιδιά. Όμως, προσέξτε, σε πολύ μεγάλο βαθμό το συνταξιδοτικό σύστημα είναι ισχύει αυτό που λέμε αλληλεγγύη των γενεών. Δηλαδή, ουσιαστικά οι σημερινοί εργαζόμενοι με τις εισφορές τους πληρώνουν μεγαλύτερες συντάξεις από αυτές που αναλογούν στους σημερινούς συνταξιούχους. Γιατί λοιπόν να μην έχει μεγαλύτερο μερίδιο σύνταξη σε αυτός που έχει κάνει 4 παιδιά έναντι κάποιου άλλου που επέλεξε να μην κάνει? Εγώ δεν θέλω να μειώσω την ελευθερία κανενός, αλλά πρέπει ο καθένας να έχει και τις ανάλογες απολαύες ή συνέπειες από τις επιλογές του. Να λοιπόν ένα θέμα. Από εκεί και πέρα εγώ θα έλεγα ότι πρέπει πρώτα απ' όλα για να λυθεί ένα πρόβλημα πρέπει να το πάρουμε με τη σειρά του. Έχω πει πολλές φορές ότι το πρώτο είναι να αναγνωριστεί σε κορυφαίο πολιτικό επίπεδο ότι είναι το μείζον εθνικό ζήτημα. Γιατί αν δεν είναι αυτό, ποιο άλλο θα είναι? Η χώρα σβήνει, χάνει κάθε χρόνο 50 με 60.000 άτομα από τη διαφορά γεννήσεων ή θανάτων. Κάθε χρόνο χάνουμε μία επαρχιακή πρωτεύουσα και αυτό προφανώς δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή κάποιοι άλλοι θα έρθουν να κατοικήσουν εδώ. Για να το πούμε και αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει τα κόμματα, δεν ξέρω γιατί δεν μπορούν, ξέρουμε όλοι γιατί δεν μπορούν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να πούνε εδώ υπάρχει ένα εθνικό ζήτημα και να αφήσουν αυτά που λένε ότι θα λύσουν το πρόβλημα με τους μετανάστες. Γιατί
ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ή δεν καταλαβαίνουν. Το έλλειμμα το δημογραφικό θα είναι τόσο μεγάλο που αν λένε ότι θα το λύσουν με τους μετανάστες, τότε θα έχουμε άλλα προβλήματα στη χώρα. Θα έχουμε πρόβλημα κοινωνικής συνοχής, θα έχουμε άλλα ζητήματα να συζητήσουμε. Θα έχουμε μια άλλη χώρα βασικά. Ναι, μετατρέπεις τη χώρα για εργαζόμενους με χώρο, όπως μου λέει εδώ πέρα ο Βασίλης, αλλά χωρίς ιστορική μνήμη, εγκατάλειψη πέθρου και σε μίξη πληθυσμού. Είναι μια άποψη κι αυτή. Να ξέρετε ότι και η ερημωμένη και εγκαταλειμμένη Ήπεθρος θα κατοικηθεί κι αυτή. Από άλλους πληθυσμούς. Mm-hmm. Και αυτά είναι μια αναστρέψιμα φαινόμενα. Λοιπόν, αφού αποφασίσουν, αν μπορούν τα κόμματα, ότι το δημογραφικό, το οποίο δεν το συζητούν καθόλου στις εκλογές, ότι είναι το μείζον εθνικό ζήτημα, θα πρέπει να προχωρήσουν σε μια δημιουργία θεσμικών δομών. Ένα πραγματικό υφυπουργείο δημογραφικής πολιτικής. Επίσης να ορίσουν ένα καταστατικό ότι θα πρέπει ο υπουργός, η αρχή των κομμάτων να ενημερώνονται, ίσως και με έκτακτη συνεδρία στη Βουλή, για την πορεία του δημογραφικού κάθε χρόνο ή κάθε εξάμηνο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση, να φτιάξουν από εκεί και πέρα μια ομάδα τεχνοκρατών η οποία θα αναλάβει να εκπονήσει ένα τέτοιο σχέδιο εν πωλής, δεν χρειάζεται να εφεύρουν τον τροχό, αντιγράφοντας άλλες χώρες. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πώς κινούνται τα μέτρα που έχουν πάρει, άλλα μέτρα θα ενισχύουν και άλλα θα εγκαταλείπουν. Και δεν λέω ότι θα λυθεί οπωσδήποτε το θέμα, αλλά να γίνει κάτι. Να αμβληθεί το πρόβλημα. Εδώ δεν γίνεται τίποτα. Γιατί υπάρχει και ένας δείκτης στατιστικά, ένα όριο, το οποίο αν το υπερβείς μετά η κατάσταση είναι μία αναστρέψιμη, σωστά? Κοιτάξτε, μία αναστρέψιμη είναι κάθε μέρα που περνάει. Αυτή τη στιγμή μην νομίζετε ότι αν αποφασίσουμε να κάνουμε ένα σχέδιο δημογραφικής πολιτικής, την επόμενη χρονιά θα έχουμε πάρα πολλές γεννήσεις. Αυτό θα απαιτήσει χρόνια για να αντιστραφεί το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων. Θα απαιτηθούν χρόνια, πάνω από δεκαετία. Πάνω από δεκαετία. Σίγουρα πάνω, για να μην πω παραπάνω από δύο δεκαετίες. Όμως πρέπει κάπου να πατήσεις φρένο. Σιγά σιγά το τρένο, αυτό το τρένο που μας πηγαίνει στον γκρεμό, σιγά σιγά να το φρενάρουμε και μετά να το γυρίσουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αλλά δυστυχώς, ξαναλέω, ότι, και αυτό είναι ένα κατηγορώμα αν θέλετε και νομίζω όλοι το ασπάζονται, ότι το πολιτικό σύστημα έχει μια νοοτροπία που δεν το επιτρέπει ούτε να συνεργαστεί, ούτε να έχει μια μακροχρόνια οπτική για τα μεγάλα ζητήματα του τόπου, και δεν είναι μόνο το δημογραφικό. Έχει χρεοκοπήσει η χώρα 12-13 χρόνια και δεν υπάρχει αναπτυξιακό μοντέλο πέραν της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, για να μιλήσουμε για απλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή, λόγω του πολέμου της Ουκρανίας, υπάρχει τεράστια ζήτηση απλών πυρομαχικών, πυροβολικού, οβίδες. Δεν έχει ξανασηκωθεί στα πόδια της η Πυρκάλ, που θα ήταν ένας πρώτος πυλώνας για την ανασύσταση της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, όταν έχει δίπλα σου την απειλή της Τουρκίας που φτιάχνει αεροπλανοφόρα. Άρα, βλέπετε ότι το δημογραφικό. Αφήστε τα αεροπλανοφόρα. Χθες έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο δικό της εκπαιδευτικό αεροσκάφος πιλότων. Αφήστε τα αεροπλανοφόρα. Και άρμα μάχης στο Αλτάι. Μάλιστα. Κινητήρα τουρκικό. Βέβαια, δεν είναι υψηλής ποιότητας αυτά που φτιάχνει, αλλά αυτό είναι η αρχή. Προφανώς. Σιγά-σιγά θα βελτιώσουν και την ποιότητα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, κύριε Λαβρέτζο. Λοιπόν. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω λίγο ακόμα για το πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Θέλω λοιπόν να πω ότι πρώτα το πάμε από ψηλά και από εκεί και πέρα οι ιδέες σίγουρα υπάρχουν. Εγώ δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έχουμε το χρόνο τώρα. Σε άλλη φορά ίσως θα σας πω τι κάνουν άλλες χώρες. Η Σουηδία, η Γαλλία, η Βρετανία. Κάνουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για να μπορέσουν να συγκρατήσουν το πρόβλημα το δημογραφικό. Δυστυχώς εδώ το μόνο που έγινε, εγώ δεν το θεωρώ αρνητικό. Καλό είναι που έγινε και αυτό. Αλλά δεν έχει αποτέλεσμα, το βλέπουμε από τις γεννήσεις που υπάρχουν πλέον κάθε χρόνο. Τα 2.000 που δώσανε, η ελάφρυνση στο ΦΠΑ, καλά πράγματα είναι. Αλλά δεν φτάνουν, σίγουρα δεν φτάνουν, δηλαδή δεν μπορεί να έχει μια βαριά αρρώστια και να λες ότι θα σέβεις δύο ασπιρίνες και θα γίνεται καλά. Μήπως λέει εδώ ένας φίλος, είναι πιο επιθετικός. Λέει ότι ο κύριος Λαβρέτζος, μήπως τα λέει όλα αυτά, μιλά χρόνια για δημογραφικό, διαβάζοντας στοιχεία από πίνακες που διαβάζουμε όλοι. Αλλά ποτέ δεν έχω ακούσει τον κύριο Λαβρέτζο να μας λέει πώς η χώρα θα βρει λεφτά προκειμένου να το λύσει. Πείτε του ότι και η γιαγιά μου μπορεί να διαβάζει πίνακες, πληθυσμιακά data. Η λύση είναι το ζητούμενο. Έχει να μας προτείνει κάτι που γίνεται πέρα από αυτό που μπορεί να σκέφτεται ο καθένας, λύσεις κοστολογημένες?
Κοιτάξτε, επειδή αντιλαμβάνομαι. Και λέει ότι εδώ είστε φυσικός, είναι επιθετικό. Αλλά ναι, εδώ διαβάζουν όλα. Και μάλιστα και για διαχείριση κρίσεων και καταστροφών. Ναι, μάλιστα. Ναι. Και τι έχει να προτείνει, λέει, σε οικονομικό. Το οικονομικό το έχετε βάλει μπροστά, πρέπει να πω στο φίλο εδώ, ο οποίος υπογράφει με ένα ψευδόνυμο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το οικονομικό είναι η βάση και το έχει θέσει. Ο ίδιος ο κύριος Λαβρέζος στην αρχή της εκπομπής είπε ότι δεν αρκεί. Καλό είναι να υπάρχει ένα επίδομα, αλλά δεν είναι αυτό που θα δώσει την ανασάρα. Μη λέμε τώρα ότι. Ελάτε, κύριε Λαβρέζο. Κοιτάξτε, καταρχάς, εγώ θα πω το εξής. Δεν μπορούμε να τα πούμε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή όλα. Εγώ έχω και ένα συγγραφικό έργο. Έχω γράψει δύο βιβλία. Ειδικά, ας πούμε, το ένα βιβλίο, Η Θράκη στο Μετέχνιο, έχει περίπου 40 σελίδες προτάσεων μιας γενικότερης πολιτικής για τη Θράκη. Mm-hmm. Αντίστοιχα προτάσεις έχω καταθέσει για το δημογραφικό στο άλλο μου βιβλίο, Σιωπηρή Άλωση. Δεν λέω ότι είναι οι καλύτερες ή οι μοναδικές προτάσεις. Για να κάνεις προτάσεις όμως, πρέπει να έχεις δεδομένα, χρήματα, ένα επιτελείο ειδικών και να βάλεις κάτω να τις κοστολογήσεις. Εμείς αυτό που κυρίως κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε μια διαπίστωση και να υποδεικνύουμε κατευθύνσεις. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος. Δεν είμαι ένα κόμμα, δεν είμαι ένας οργανισμός, δεν είμαι μια κυβέρνηση. Σωστό. Λοιπόν, και νομίζω ότι κάνω ό,τι περισσότερο μπορώ, χωρίς να είναι η κύρια μου δουλειά αυτό. Ναι, ο άλλο επάγγελμα. Ναι, εγώ πρέπει να πω και κάτι ακόμη. Δεν κάθεται και διαβάζει απλά τα στοιχεία από τους πίνακες. Ας ρίξουν μια ματιά, όχι στα βιβλία του κατά ανάγκη, στα άρθρα κυκλοφόρουν στο διαδίκτυο που γράφει και θα καταλάβουν τι ακριβώς κάνει με τα στοιχεία αυτά ο κύριος Λαβρέζος. Τώρα θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Λαβρέζο, έτσι προς το τέλος. Μου λέει εδώ ένας φίλος από την Πολωνία που ζει, που ζούσε μάλλον, ότι εγώ έβλεπα καθημερινά στο δρόμο νέες μάνες με καρότσια, ένα και δύο και τρία. Άρα φαινόταν ότι η χώρα έχει αποφασίσει μέσα από πρόγραμμα. Ρωτώντας λοιπόν, πληροφορείται ότι υπάρχουν διευκολύνσεις. Θες δηλαδή να προχωρήσεις σπουδές σου ή θες επαγγελματικά. Υπάρχει ένα μεγάλο άγκιστρο άδειας, όχι μόνο για να αποκτήσεις παιδί, αλλά για να μεγαλώσει τα πρώτα χρόνια το παιδί, τα κρίσιμα χρόνια. Και μετά να επανέλθεις είτε για τις σπουδές σου, είτε για την επαγγελματική σου καριέρα. Δεν θα ήταν αυτό και ένα κίνητρο για τις γυναίκες? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται με διάφορες μορφές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ας πούμε, εφαρμόζεται στη Σουηδία, ιδιαίτερα εφαρμόζεται στη Γαλλία, η οποία μπορεί να σου δώσει γονική άδεια είτε με ένα έτος και 60% τουλάχιστον μισθού, είτε με τρία έτη και 35% του μισθού. Ανάλογα επιδόματα υπάρχουν στη Γερμανία. Εδώ δηλαδή θα άξιζε να είχαμε το χρόνο, ίσως το κάνουμε άλλη φορά, για να δείτε τι κάνουν άλλες χώρες. Και η προσήλωση βεβαίως είναι να έχουν αποτέλεσμα αυτά τα μέτρα. Ειδικά στη Βρετανία, ο οργανισμός θα κάνει αυτά είναι εκτός Υπουργείου. Mm-hmm. Και υπάρχει μάλιστα και ένας άλλος μηχανισμός που ανοιχνεύει κατάχρηση της εφαρμογής της πολιτικής και επιβάλλει κυρώσεις σε αυτούς που το κάνουν. Αποσκοπούν κυρίως στην ενεργητική ένταξη νέων ανθρώπων, εργαζόμενων, στη στήριξη της μητέρας αλλά και του πατέρα. Στη Σουηδία ειδικά υπάρχει η βασική αρχή ισότητας πατέρα και μητέρας όσον αφορά τη στήριξη. Και ένας επίσης παράπλευρος βασικός στόχος είναι η αύξηση της απασχόλησης της μητέρας. Αυτό θέλω να το προσέξετε, γιατί στην Ελλάδα έχουμε πολύ χαμηλό εργασίας γυναικών και μία από τις λύσεις τις μακροπρόθεσμες, όχι η απόλυτη, αλλά μία που θα βοηθούσε θα ήταν να ενταχθούν όσο γίνεται περισσότερες γυναίκες στην εργασία για να αυξηθούν οι εισφορές. Γιατί σας είπα και πριν ότι έρχεται σίγουρα μια χειροτέρευση στο ασφαλιστικό μόνο και μόνο για τους λόγους του δημογραφικού. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που επιμένετε να κρατάτε ψηλά αυτή τη θεματική και μέσα στην κατάσταση την προεκλογική. Λέει εδώ ένας φίλος, ο Νίκος, ο κύριος Λαβρέτζος και κάθε επιστήμονας που γνωρίζει τη μέθοδο της παρατήρησης, αναζήτησης και ανάλυσης αντικειμενικών δεδομένων, τη διασταύρωσή τους, κάνει αυτό που κάνει και δεν χρειάζεται να έχει κάποιο εξειδικευμένο ακαδημαϊκό τίτλο ή μεταπτυχιακό. Άλλωστε, η φυσική είναι η μητέρα της ανάλυσης κάθε φαινομένου. Να πούμε ότι κάτι και για τον κακό Όρμπαν στην Ουγγαρία και την πολιτική του γύρω από την υπογεννητικότητα και τα κίνητρα. Έχω, λέει, εμπειρία και γνώση προσωπική από το τι γίνεται στο θέμα της υπογεννητικότητας στην Ουγγαρία. Και ο Σπύρος λέει, μην ξεχνάτε κύριε Λαβρέτζο, ότι εδώ υπάρχουν εργοδότες που πετάνε στην ανεργία γυναίκες μόνο και μόνο επειδή είναι έγκυος. Σωστή η παρατήρηση αυτή.
Έτσι. Σωστότατη παρατήρηση. Εγώ θα σας πω ότι στη Γαλλία αυτό ισχύει ανάποδα. Δηλαδή υπάρχει ένας χάρτης για τη γονική μέρευνα στις επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να δίνουν φροντίδα, πρέπει να δίνουν επιδόματα, πρέπει να δίνουν χώρους που να μπορούν να φυλάσσονται τα παιδιά τους κλπ. Βλέπετε ότι υπάρχουν απαντήσεις, αλλά πρέπει κάποιος να τις αναζητήσει. Και να κλείσουμε το μήνυμα του Νίκο. Ο κύριος Λαβρέτζος, να το πούμε, λέει και από την ανάποδη, ενημερώνει τον κόσμο ότι υπάρχει πρόβλημα και το δείχνει διαρκώς. Θα μπορούσε να έπινε καφέ αντί να κάθεται να χολοσκάει. Τον ευχαριστούμε καταρχάς και αυτόν και τον κάθε κύριο Λαβρέτζο που ενεργοποιεί αυτιά. Λοιπόν, με αυτό κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαβρέτζο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Γεια σας.